Έχω δίπλα μου και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή παράλληλα τον κύριο Ευάγγελο Ζάχαρη, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και βέβαια υπεύθυνο για τα πολιτιστικά σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, τον οποίο θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον καλησπερίσω και να τον υποδεχτώ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αφορμή της συζήτησης είναι το τρίτο φεστιβάλ Κρήτης, σωστά? Σωστά. Τριήμερες εκδηλώσεις, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με θεματική τιμώντας τη Μαρία Κάλλας, στο πλαίσιο του έτους Μαρία Κάλλας, 100 χρόνια. Σωστά? 100 χρόνια από τη γέννησή της. Από τη γέννησή της. Με συμβολισμούς η διεξαγωγή των εκδηλώσεων και με φόντο μία τραγωδία και μέσα από τις εκδηλώσεις θέλετε να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι αύριο έχουμε την πρώτη εκδήλωση του Φεστιβάλ Κρήτης, του τρίτου Φεστιβάλ Κρήτης, όπου της περιφέρειας Κρήτης, που είναι θεσμός, είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται αυτό το φεστιβάλ που φιλοξενεί σπουδαίες εκδηλώσεις, κορυφαίες εκδηλώσεις ή πολύ υψηλού πολιτιστικού επίπεδου. Η πρώτη εκδήλωση λοιπόν είναι αυτή με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τη σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου σε ένα γκαλά όπερας που αφορά τη Μαρία Κάλλας, όπερα, άριες από όπερες που έχει τραγουδήσει η Μαρία Κάλλας, έχοντας, αφιερώνοντας μάλλον στη Μαρία Κάλλας το έτος 2023. Όμως οι συγκυρίες, όχι συγκυρίες, η επικαιρότητα είναι τραγική. Έχουμε το ναυάγιο της Πύλου και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός, όπου εδώ βρίσκουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων και να αφιερώσουμε αυτή την εκδήλωση στη μνήμη των ανθρώπων που πνίγηκαν και χάθηκαν στο ναυάγιο της Πύλου. Ο λόγος, έχω ενημερωθεί, που δεν προχωρήσατε στην ακύρωση των τριήμερων εκδηλώσεων είναι να προχωρήσετε σε μια συμβολική διεξαγωγή. Ακριβώς. Να τιμήσουμε λοιπόν τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Θα ήταν πολύ εύκολο να το κάνουμε, να ακυρώσουμε μια εκδήλωση. Αλλά εδώ έχουμε μια μεγάλη παραγωγή από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, 80 ατόμων. Εάν την ακυρώσουμε, δεν μπορεί να ξανακατέβει. Δεν είμαστε Αθήνα, δεν είμαστε μεγάλο αστικό κέντρο όπου επαναλαμβάνονται τα πολιτιστικά γεγονότα αφενός. Και αφετέρου να πω ότι η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το Μέγαρο Μουσικής, η Λυρική Σκηνή Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών δεν ακυρώνει τις εκδηλώσεις που αφαιρούν κλασικά έργα. Ξέρετε, ο πολιτισμός είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να στείλουμε τα δικά μας μηνύματα, να τιμήσουμε ανθρώπους και προσωπικότητες που δεν βρίσκονται στη ζωή και σίγουρα και η ανταπόκριση των πολιτών θα είναι σπουδαία και είμαι ενήμερος γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν αυτή την εκδήλωση όταν μάθουν ότι θα αφιερωθεί στη μνήμη των αδικοχαμένων αυτών συνανθρώπων μας και πιστεύω ότι θα έρθει κόσμος πραγματικά για να παρακολουθήσει και να ενώσει τη φωνή του και την αγάπη του προς τη Μαρία Κάλλας και αυτούς που χάθηκαν. Τι σηματοδοτεί για τον πολιτισμό, την τέχνη, τις αρχές, αν θέλετε το γενικεύσω, της Κρήτης, η διεξαγωγή του τρίτου φεστιβάλ? Κοιτάξτε, η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός, αλλά όχι μόνο τουριστικός προορισμός. Έχει σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους, μέσα στους οποίους θα γίνουν αυτές οι σπουδαίες εκδηλώσεις και έτσι αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί χώροι παράλληλα με το τουριστικό προϊόν το οποίο αυξάνεται. Θα σας πω παράδειγμα ότι πολλοί άνθρωποι προγραμματίζουν την παρουσία τους και την επίσκεψή τους στο νησί με βάση ακόμη και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Άρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας να έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν όπως είναι το Φεστιβάλ Κρήτης, το οποίο θα έχει υψηλού επίπεδου εκδηλώσεις. Αναφορικά τώρα με το πρόγραμμα, ανοίγει αύριο αυλαία. Ανοίγει αύριο. Σήμερα έχουμε την γενική πρόβα αυτής της εκδήλωσης, στην οποία δίνουμε και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή προσκαλούνται σπουδαστές και μαθητές των οδείων, των μουσικών σχολείων, προκειμένου να παρακολουθήσουν μια γενική πρόβα από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την αρχαιότερη ορχήστρα που έχουμε, με επαγγελματίες μουσικούς, και αυτό θεωρούμε ότι είναι
πολύ σημαντικό, σημαντική προσφορά της περιφέρειας προς τους σπουδαστές και φοιτητές μουσικών σχολών και οδείων. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η επίσημη στο Ηράκλειο. Στην προβλήτα μικρού λιμένου στο Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου στις 8. Στις 8 η ώρα το απόγευμα και μεθαύριο 9 η ώρα στη Φορτέτσα στο Ρέθυμνο και την Κυριακή 18 Ιουνίου στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στα Χανιά. 8 η ώρα αύριο, Σάββατο και Κυριακή, 8.30. 8.30 έχει αλλάξει, στο Ρέθυμνο έχει πάει 9. Η συμμετοχή γενικά και η παρουσία των μουσικών σχολείων σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και προσπάθειες που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της μουσικής κουλτούρας. Ακριβώς. Σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ακριβώς, και η περιφέρεια Κρήτης φροντίζει και αυτό το κομμάτι, δηλαδή να ενισχύει, τα οδεία, τους μαθητές και σπουδαστές των οδείων και δείχνει και την κατεύθυνση ότι δίνει μεγάλη σημασία στον πολιτισμό και στην εκπαίδευση, τη μουσική εκπαίδευση. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα η δεξαγωγή του Τρίτου Φεστιβάλ Κρήτης, η καθιέρωσή του διαχρονικά, καθώς πλέον έχει καταστεί ένας θεσμός για τα πολιτιστικά δρόμενα. Ακριβώς. Εγώ έχω τη χαρά και τη τιμή να προείσταμαι στο Φεστιβάλ Κρήτης πέρυσι και φέτος. Την πρώτη χρονιά ήταν ο συνάδελφός μου ο κύριος Φασουλάκης. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε όλοι στην περιφέρεια Κρήτης, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι συνεργάτες μας, είναι το τμήμα πολιτισμού και αθλητισμού που δουλεύει ακατάπαυστα προκειμένου να διεξαχθεί το Φεστιβάλ Κρήτης, και φυσικά είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη και την περιφέρεια Κρήτης. Εδώ πρέπει να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, ο οποίος δείχνει μεγάλη ευαισθησία για το πολιτισμό, για θέματα πολιτισμού, μας κατευθύνει σωστά, μας ενισχύει και εμπράκτος, και φυσικά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε σε όλη την περιφέρεια, από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Και βέβαια η διεξαγωγή και η έναρξη των εκδηλώσεων έχει συμπέσει με την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Και για ποιο λόγο το αναφέρω? Καθώς έχει γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια αναφορικά με την επέκταση της τουριστικής περίοδου, αναφορικά με την αξιοποίηση θεματικών παραμέτρων που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, όπως είναι ο πολιτισμός. Είναι ένα στοίχημα να έρχονται τουρίστες στην περιφέρεια Κρήτης αποκλειστικά και μόνο για να παρακολουθούν και να δίνουν το παρόν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις? Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια θεματική ο τουρισμός, ο πολιτισμός δηλαδή, που συνδυάζεται με τον τουρισμό. Θα σας πω ότι πριν 2 μήνες κάναμε ένα διαγωνισμό σύνθεσης για 2 πιάνα και ήρθανε Έλληνες από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, πάρα πολύ στο Ρέθυμνο. Το ίδιο κάναμε πέρυσι που φέραμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Άνοιξε μετά από 70 χρόνια για συναυλία στο χώρο αυτό, τον αρχαιολογικό, και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι άλλαξαν το δρομολόγιο τους προκειμένου να περάσουν από τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στη Κνωσό. Επίσης στην αρχαία Απτέρα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στα Χανιά, όπου έχουμε το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου, όπου εκεί ναι, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι χρόνια έρχονται σε αυτό το φεστιβάλ και έρχονται από το εξωτερικό προκειμένου να δουν τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου. Να πω ότι για πρώτη φορά φέτος αυτό το φεστιβάλ, μία βραδιά, θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο πρόγραμμα. Πώς μπορεί κάποιος και με αυτό να κλείσουμε να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις? Λοιπόν, είναι και να ενημερωθεί και για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της περιφέρειας. Θα υπάρχει και πρόγραμμα τυπωμένο. Υπάρχει μάλλον το πρόγραμμα αυτό τυπωμένο. Και βέβαια να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες, Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Οπότε δεν υπάρχει αντίτιμο, δεν υπάρχει είσοδος, είναι ελεύθερη. Μάλιστα. Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πολύ, κύριε...